στους διοργανωτές. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία των αστυνομικών ενώσεων της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνδυασμό με τις φορές της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι συμβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά αποδεικνύει και την ευαισθησία της αστυνομίας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, αστικών και κεντρικής οικονομίας μιας ολόκληρης επαγγελματικής ομάδας ενός ΚΕΑΔ, μιας κοινωνικής ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στις τελευταίες μέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταγράφει πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης υλικών. Δυστυχώς, εξακολουθούμε το μεγαλύτερο ποσοστό των αστικών αποβλήτων απλώς να το εναποθέτουμε στο σχετικά ανυπολόγιστο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Ιδιαίτερα δε στα βιοαπόβλητα, στα οργανικά υπολείμματα δηλαδή των τροφών, των νοικοκυριών, των εταιριών εστίασης και των τροφίμων, αυτά αποτελούν περίπου το 45% του συνόλου των αστικών αποβλήτων, το ποσοστό διαλογής στην πηγή ανέρχεται μόλις σε 5,7% σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εδώ υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, δεν θα τις συζητήσουμε τώρα, διότι νομίζω πως η χωροθέτηση πρασίνων σημείων είχε και σε δήμους και σε τοπικά διαμερίσματα και σε κοινότητες προβλεφθεί ήδη από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα απορρίμματα του 2015. Αυτό θα συνέβαλε ιδιαίτερα στην αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης, της κοστοποίησης και της ανάκτησης των υλικών. Αυτό όμως κόλλησε στα γρανάζια της γνωστής γραφειοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι πολύ πολύ σημαντική η σημερινή σας πρωτοβουλία, όχι μόνο γιατί συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση, αλλά γιατί αποδεικνύει πώς η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.